χρονικό ραντεβού τους με την ύψιστη πράξη αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, ανεξάρτητα από το αν κατέχει την ιδιότητα του κυνηγού ή όχι, φάνηκαν για μία ακόμη φορά τα μέλη του Κυνηγητικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Την Τετάρτη το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία με τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου αλλά και πολιτών, με την προσέλευση να είναι ικανοποιητική τηρουμένων και της χρονικής περίοδου. Ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου, Γιώργος Σαραλιώτης, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για την εθελοντική αιμοδοσία, που όπως πολλές φορές έχει αποδειχθεί, έχει ευεργετικά αποτελέσματα για να σωθεί μία ή και περισσότερες ζωές. Κάθε χρονιά το κάνουμε, κάθε χρόνο το κάνουμε. Επιλέγουμε μέσα στον Ιούλιο να το κάνουμε, μια και είναι ημέρες που δεν είναι κυνηγητικές, δεν είναι εντός της κυνηγητικής περίοδου. Ο κόσμος ανταποκρίνεται. Κάθε χρόνο είμαστε και καλύτερα, είμαστε σε περισσότερες μπουκάλες. Καλό είναι να έρχεται ο κόσμος, δεν είναι μόνο για τα μέλη, είναι και για μη μέλη. Γιατί κάθε χρόνο χρειαζόμαστε, κάθε χρόνο μας παίρνουν τηλέφωνο, κάποιο ατύχημα θα γίνει, κάποιο χειρουργείο θα γίνει. Οπότε τα μέλη μας παίρνουν τηλέφωνο για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο μας. Καλό θα είναι να έρχεται ο κόσμος, να δίνουμε αίμα, να βοηθάμε όσο δυνατόν καλύτερα. Είναι υποχρέωσή μας, είναι χαρά μας να βοηθάμε, σαφώς και πέρα από τον συγκυνηγό μας και πέρα να σας πω ότι ο συγκυνηγός μας είναι εδώ στο συμβούλιο μας, στο νέο συμβούλιο μας, στο νέο ΔΣ, τον έχουμε εδώ μαζί μας, γιατί είναι ένα μέλος το οποίο είναι δυνατό, με μεγάλη δύναμη ψυχής και να βοηθήσει και το σύλλογό μας. Πέρα από αυτό, σαφώς μετά υπήρξαν και άλλα κάποια μικροατυχήματα που χρειαστήκανε συνάδελφοί μας αίμα και εμείς ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο κ. Σαραλιώτης ερωτηθεί σχετικά με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας για τις βεβαιώσεις παραβάσεων από την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή για την εκγύμναση σκύλων σε χώρους εκτός των καθορισμένων ζωνών, συνέστησε στους κυνηγούς να ενημερώνονται για τις καθορισμένες ζώνες, οι οποίες μόνο στα όρια του Δασαρχείου Ιωαννίνων είναι 19 και υπάρχουν και άλλες στα όρια αρμοδιοτήτων των Δασαρχείων Κόνιτσας και Μετσόβου αντίστοιχα. Σαφώς έχουμε αναρτήσει στη σελίδα μας και τις 19 περιοχές εκπαίδευσης κυνηγών σκύλων και μάλιστα δεν σας κρύβω, επειδή οι περιοχές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν 19 περιοχές εκγύμνασης σκύλων, επειδή είναι πολύ παλιές από το 8, έχουμε αύριο μία συνάντηση με τους προέδρους του Δασαρχείου που περιλαμβάνει το Δασαρχείο, όμως Κυνηγητικό Σύλλογο Ιωαννίνων, Κυνηγητικό Σύλλογο Λόγου Χάρης Αγορίου και Πογονίου, και μαζί με τον υπεύθυνο θύρας του Δασαρχείου να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να αλλάξουμε ίσως κάποιες, να κάνουμε μια πρόταση προς το Δασαρχείο, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.